Αμέσως τώρα μεταφερόμαστε στο newsroom της Ναυτεμπορικής. Θα συναντήσουμε τη Σάρα Τσέλα, η οποία χθες είχε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με συνεντεύξεις που πήρε από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο. Σήμερα έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ για μία από τις σημαντικότερες εταιρείες delivery, Σάρα. Και είναι πάρα πολύ καλές οι επιδόσεις του κλάδου online delivery στην εγχώρια αγορά. Και αυτό λοιπόν με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2021 της Volt. Επιδιώκει τώρα η εταιρεία να αυξήσει το μεριδιό της στην εγχώρια αγορά απέναντι φυσικά στην κυριαρχία της eFood. Να διευκρινίσω βέβαια κάπου εδώ πως ήταν σε αναστολή καταχώρησης στο ΓΕΜΗ από τις 19 Ιανουαρίου μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου. Γιατί δεν είχε δημοσιεύσει αυτές τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2021, όταν έπρεπε να το είχε κάνει, δηλαδή μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου του 2022. Δημοσιεύθηκαν λοιπόν αυτά τα στοιχεία. Παρουσιάζεται αύξηση τζίρου 333,20% και πιο αναλυτικά, αν δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2021 στα 25,588 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 5,1 εκατομμυρίων ευρώ το 2020. Να σταθούμε λίγο εδώ, Σάρα, πριν αλλάξεις την κάρτα με τα μεγέθη. Τι έχει γίνει εδώ τώρα? Βρισκόμαστε ουσιαστικά στην καρδιά, στην έναρξη και λίγο μετά της πανδημικής κρίσης, όπου οι συγκεκριμένες εταιρείες είδαν τους τζίρους τους να εκτοξεύονται, γιατί κλεισμένοι στα σπίτια μας, κάναμε η μοναδική διασκέδαση θα μπορούσε να είναι το online delivery. Και έτσι λοιπόν στις καταστάσεις που δημοσίευσε για το 2021 βλέπουμε αυτή την αύξηση 333%. Σημαντικό βέβαια είναι να αναφέρουμε πως για τη χρήση του 2020... Και βλέπουμε δηλαδή και αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση ανάμεσα στις δύο χρήσεις, είναι ότι πραγματοποιήθηκε και μία ανακατάταξη ποσού ύψους 6,9 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά εκτόσεις, πιστωτικά, κουπόνια καθώς και κάποιες άλλες δαπάνες, και έχουμε φτάσει σε αυτή την μεγάλη διαφορά. Τώρα προχωρώντας και στα υπόλοιπα στοιχεία, θα δούμε και το κόστος πωλήσεων και εκεί θα δούμε μεγάλες αυξήσεις ανάμεσα στις δύο χρονιές. Για το 2021 στα 17 εκατομμύρια ευρώ, το 20 μόλις 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προφόρων ξανά παρουσιάζονται αυξημένα το 2021, 537.000 το 2021, 372.000 το 2020. Στα κέρδη μεταφόρων θα δούμε ελαφρώς μία μείωση στα αποτελέσματα, καθώς το 2020 στην επόμενη κάρτα που θα δούμε και στην τελευταία που έχουμε ετοιμάσει, στα κέρδη μεταφόρων θα δούμε μία μείωση ελαφρώς, γιατί καθώς βλέπουμε το 2020 τα κέρδη αυτά ανήλθαν στα 282.000 ευρώ, ενώ το 2021 λίγο παρακάτω 248.000. Τέλος και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξημένα και σε αυτή την περίπτωση, το 2021 1,5 εκατομμύρια, το 2020 534.000. Τώρα η Volt πραγματικά αναπτύσσεται με πολύ ταχύς ρυθμούς συγκεκριμένα στη χώρα μας. Εξυπηρετεί 23 πόλεις, μεταξύ αυτών και η Μύκονος. Πρόσφατες προσθήκες αποτελούν Κόρινθος και Μέγρα και δεν προσδοκά μόνο να αυξήσει το μεριδιό της αλλά και τις πόλεις τις οποίες εξυπηρετεί, αλλά και τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, γιατί η Volt εκτός από επιχειρήσεις εστίασης συνεργάζεται και με σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, μανάβικα, ψαράδικα, ψιλικατζίδικα, φαρμακεία, καταστήματα οπτικών μέχρι και καταστήματα μέχρι και με βιβλιοπολία, κοσματοπολία και άλλες κατηγορίες, πολλές περισσότερες. Μάλιστα. Και για να έρθουμε και στο προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πάντα για το οικονομικό έτος 2021, αύξησε και τους απασχολούμενους σε 157 άτομα από 85 που ήταν το 2020. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν το 2021. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αν δημοσιεύσει και τις οικονομικές της καταστάσεις στην ώρα τους, να μάθουμε τι γίνεται και για το 2022. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάρα. Το παρακολουθούμε. Να είσαι καλά.